Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είχα ετοιμάσει κάποιες σκέψεις, αλλά επιτρέψτε μου να μιλήσω από στήθους, παίρνοντας έμπνευση από τις πολύ ωραίες και ουσιαστικές τοποθετήσεις οι οποίες προηγήθηκαν. Είμαι σήμερα εδώ, όπως είχα δεσμευθεί να κάνω, για να αναγνωρίσω την πολύ σημαντική προσπάθεια μιας εταιρείας η οποία εξάγει το 40% των συνολικών φαρμάκων που εξάγονται από τη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, είστε η μόνη ξένη φαρμακευτική εταιρεία από αυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, η οποία έχει επενδύσει στην εγχώρια παραγωγή στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το αναγνωρίσω και να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη την οποία διαχρονικά δείχνετε στην Ελλάδα, επενδύοντας σημαντικούς πόρους στην επιχείρηση και φτάνοντας στο σημείο να έχετε ένα εργοστάσιο το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν, το οποίο πραγματικά είναι υποδειγματικό, καινοτόμο και πιστεύω από τα καλύτερα στο είδος του στον κόσμο. Και νομίζω ότι γι' αυτό και εσείς και κυρίως οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή σας έχετε κάθε λόγο να είστε εξαιρετικά υπερήφανοι. Και πετύχατε πράγματι να πάρετε την άδεια του FDA έτσι ώστε να εξάγετε πια και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, ένα καινοτόμο αντιδιαβητικό φάρμακο το οποίο προσφέρει ανακούφιση σε ασθενείς με διαβήτη, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις που χρειάζονται το φάρμακο αυτό. Και θέλω να επισημάνω το αυτονόητο, ότι όταν μία επιχείρηση, διεθνής πολυεθνική, αποφασίζει να επενδύσει στην Ελλάδα, το κάνει έχοντας υπόψη της ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι αφενός η φιλικότητα μιας χώρας προς τις ξένες επενδύσεις, πόσο εύκολο είναι να δρομολογηθεί μία επένδυση, ποια είναι τα οικονομικά κίνητρα τα οποία η χώρα μπορεί να δίνει, έτσι ώστε να καταστεί ελκυστική έναντι άλλων προορισμών. Όμως πιστεύω τελικά ότι ο πιο σημαντικός λόγος για να επενδύσει μια ξένη επιχείρηση στην πατρίδα μας δεν είναι ούτε το κανονιστικό περιβάλλον, ούτε η φορολογία, ούτε η περιορισμένη γραφειοκρατία. Είναι οι άνθρωποι. Είστε εσείς, άνθρωποι εξαιρετικά καταρτισμένοι, προϊόντα οι πιο πολύ, υποθέτω, των ελληνικών πανεπιστημίων, των ελληνικών τεχνολογικών ιδρυμάτων, οι οποίοι βρίσκεται γόνιμη και ουσιαστική απασχόληση με σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανάληψης σε μια εταιρεία η οποία σας εμπιστεύεται και την οποία εμπιστεύεστε. Και θεωρώ πάρα πολύ ενθαρρυντικό, τολμώ να πω πολύ αισιόδοξο, το μήνυμα το οποίο μας έδωσαν σήμερα η Γιαναλένα και η Κατερίνα. Δύο εξαιρετικά καταρτισμένες Ελληνίδες, οι οποίες έφυγαν από την πατρίδα μας τα χρόνια της κρίσης, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, γιατί πολύ απλά η χώρα μας εκείνες τις εποχές, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας, δεν μπορούσε πολύ απλά να προσφέρει επαρκείς επαγγελματικές ευκαιρίες στα πολύ καλά καταρτισμένα νέα Ελληνόπουλα, τα οποία τέλειωναν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό αλλάζει. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι ως κυβέρνηση που έχουμε καταφέρει πια να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αντιστροφής του brain drain και να το κάνουμε brain gain. Οι ιστορίες σας δεν είναι μοναδικές. Όσο συζητώ με μεγάλες επιχειρήσεις, ελληνικές και ξένες, οι οποίες ανοίγουν καινούργιες θέσεις απασχόλησης, ειδικά σε θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο μου μεταφέρουν πολλές ιστορίες νέων παιδιών που αποφασίζουν να κάνουν το βήμα της επιστροφής στην πατρίδα. Το κάνουν και διότι βρίσκουν εδώ πέρα στην Ελλάδα πια μια επαγγελματική ενασχόληση αντάξια των προσόντων τους. Το κάνουν, πιστεύω, όμως κιόλας γιατί έχουν εμπιστοσύνη πια στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας. Δεν είναι εύκολη, το ξέρετε καλά, η απόφαση να πάρει κανείς την οικογένειά του και να γυρίσει στην πατρίδα, όπως δεν είναι εύκολη να φύγει κανείς από την πατρίδα όταν πήρατε αυτή την απόφαση. Και θα την παίρνατε μόνο αν υπήρχε μια συνολική αισιοδοξία, όχι μόνο για τις προοπτικές της επιχείρησης,
αλλά και για τις προοπτικές της χώρας. Εξάλλου και η επιχείρηση θα εξακολουθεί να επενδύει περισσότερους πόρους εδώ πέρα στην Ελλάδα, αν και αυτή αισθάνεται ότι η χώρα πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Οι επενδύσεις όπως αυτές που είδαμε σήμερα εδώ είναι επενδύσεις που κινούνται στην κατεύθυνση που θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα. Επενδύσεις εξωστρέφειας και καινοτομίας. Επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Όπως ξέρετε, αποτελούσε πάγια πολιτική της κυβέρνησής μας να στηρίξουμε αυτές τις επενδύσεις που αφορούν συνολικά τη φαρμακοβιομηχανία στη χώρα μας. Τη μία ξένη επιχείρηση η οποία επενδύει στην πατρίδα μας, αν και θα ήταν λίγο άδικο να το πούμε αυτό, διότι και άλλες επιχειρήσεις, και παραδείγματος χάρη η Pfizer έχει επενδύσει όχι σε παραγωγή, αλλά σε κέντρο καινοτομίας στην πατρίδα μας, στη Θεσσαλονίκη. Πολύ πρόσφατα είχα την ευκαιρία να το επισκεφτώ, και αυτό ένα κέντρο με θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αφορά όμως και την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία εκμεταλλεύεται ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο έχουμε θεσπίσει, τον συμψηφισμό του Clawback, του προβληματικού clawback για όλη τη φαρμακοβιομηχανία με νέες παραγωγικές επενδύσεις. Ένα πολύ επιτυχημένο μέτρο, το οποίο μάλιστα θα το διευρύνουμε προσθέτοντας ακόμα 250 εκατομμύρια στο συνολικό προϋπολογισμό μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, προσβλέποντας αυτόν τον τρόπο η χώρα μας να καταστεί κέντρο ποιοτικών επενδύσεων στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και της καινοτόμου της διαδικασίας παραγωγής καινοτόμων νέων σκευασμάτων. Και πράγματι, στον τομέα της υγείας έχουμε ακόμα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις να κάνουμε. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να εγκρίνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα νομοσχέδιο το οποίο εξορθολογίζει τη λειτουργία του ΕΟΠΗ, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά ως αγοραστής υπηρεσιών υγείας να κάνουμε αυτό για το οποίο μίλησε και ο κύριος Πρόεδρος, να μπορούμε να αγοράζουμε πάντα και να προσφέρουμε στους ασθενείς μας, στους ασφαλισμένους, Έλληνες ασφαλισμένους, το κατάλληλο φάρμακο στην κατάλληλη τιμή. Η επιστήμη κάνει θαύματα πια. Και βρισκόμαστε μπροστά σε μια επανάσταση στον τομέα των επιστημών υγείας, που θα μας επιτρέπουν ολοένα και περισσότερο να έχουμε προσωπικές, πιο προσωποποιημένες θεραπείες για τους ασθενείς μας. Ταυτόχρονα, θαύματα πρέπει να κάνουμε και εμείς στον τομέα της δημόσιας υγείας, στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια πριν ο ασθενής ασθενήσει, πριν φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από ένα διαβητικό φάρμακο, πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε συμπεριφορές, τρόπο ζωής, διατροφή, άθληση, έτσι ώστε να επενδύσουμε ουσιαστικά στην πρόληψη, για να μπορέσουμε να μειώσουμε την ανάγκη να επενδύουμε στη συνέχεια στη θεραπεία. Κατά συνέπεια, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει, πιστεύω και θέλω να ελπίζω, το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της τρομακτικής περιπέτειας που λέγεται COVID-19, το μέλλον μας τα μάτια μας στρέφονται στο μέλλον μετά τον COVID. Και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ είναι ακριβώς αυτό το μέλλον, παραγωγικές επενδύσεις σε ποιότητα, σε καινοτομία, με ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει ακριβώς τέτοιες επενδύσεις. Από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση αυτή ήρθε στα πράγματα, είχαμε δεσμευθεί ότι θα στηρίξουμε όχι μόνο τον κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά και τον κόσμο της εργασίας. Το κάναμε πράξη με την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι αφορά πολλούς από εσάς. Το κάνουμε πράξη με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, έτσι ώστε να μειώσουμε συνολικά τη φορολόγηση στην εργασία, για να μπορέσουμε ακριβώς να ενθαρρύνουμε εργοδότες να κάνουν περισσότερες προσλήψεις και να προσφέρουν τελικά και καλύτερους μισθούς στους εργαζόμενους. Και αυτό το οποίο βλέπω εδώ είναι, πιστεύω, κάτι το οποίο συναντάμε πια σε ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις. Ένα πραγματικό νιάξιμο της εταιρείας για τους εργαζόμενους και εργαζόμενοι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι μέρος μιας μεγάλης κοινής προσπάθειας, από την οποία τελικά όλη η εταιρεία, μέτοχη, εργαζόμενη κοινωνία, μέσα από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα είναι τελικά όλοι ωφελημένοι. Θέλω και πάλι λοιπόν να σας συγχαρώ, να συγχαρώ την εταιρεία που θα επενδύσει ακόμα 100 εκατομμύρια, 99,9 όπως μας το είπατε, εκατομμύρια ευρώ την επόμενη πενταετία και θα δημιουργήσει ακόμα αρκετές θέσεις εργασίας, αλλά πρωτίστως να συγχαρώ τους εργαζόμενους. Διότι όσο πιο προχωρημένες είναι τα συστήματα παραγωγής τα οποία είδα, τόσο πιο εξειδικευμένο προσωπικό θα χρειάζονται για να λειτουργήσουν.
Και βλέπετε ότι αυτό το οποίο κάποιοι μπορεί να ισχυρίζονται, ότι πια η αυτοματοποίηση θα φτάσει σε τέτοιο βαθμό που θα καταστρέφει θέσεις εργασίας, στην πράξη δεν ισχύει. Απλά θα χρειάζονται πιο εξειδικευμένα στελέχη για να μπορούν να λειτουργούν πιο εξειδικευμένα, έξυπνα συστήματα παραγωγής όπως αυτά τα οποία έχετε εγκαταστήσει εδώ πέρα στην εταιρεία σας. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία και ισανότερα στην εταιρεία και μακάρι και άλλες ξένες επιχειρήσεις να αντιγράψουν το παράδειγμά σας και να έρθουν να επενδύσουν εδώ πέρα στην πατρίδα μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους.